Παπασανικολάκη, είμαστε πλέον στο πράσινο παλαιό Ανταγόρας. Αυτό που τόσο πολύ επιθυμούσε ο πατέρας σου και όλοι οι οικός έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Είμαστε εδώ για το παιχνίδι που θα διεξαχθεί προς τιμήν του μπαμπά σου, του Χάρη. Πες μας λίγα λόγια για το πώς αισθάνεσαι για αυτή τη σημαντική μέρα. Το ιστορικό γήπεδο Ανταγόρας σήμερα δεν θα ήταν γήπεδο εάν ένας εραστής του ποδοσφαίρου και γενικότερα του αθλητισμού, ο Χάρης Παπασανικολάκης, δεν αγωνιζόταν για να ανατρέψει δύο αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες ουσιαστικά καταδίκαζαν αυτό το γήπεδο ως γήπεδο. Μαζί με τον Βαγγέλη Σαρούγα που τον έχω δίπλα μου, πρωτοστάτες, μαζί με την αθλητική κοινότητα της ΚΟ, με τους παράγοντες, παλαιούς ποδοσφαιριστές, τα αθλητικά σωματεία, κατάφεραν να ανατρέψουν αυτές τις αποφάσεις, παρέμεινε το γήπεδο Ανταγόρας και το επόμενο μέλημά τους ήταν να γίνει πράσινο. Επομένως, δεν θα ήταν πράσινο το ιστορικό γήπεδο Ανταγόρας σήμερα που πατάμε και συγκινούμαστε όλοι, εάν δεν είχε μπει το λιθαράκι από τα αθλητικά σωματεία, από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές που ήθελαν, είχαν και καλές προθέσεις, αλλά δεν προκάμανε πλην της δημοτικής αρχής του κυρίου Καΐσερλη. Και δεν θα ήταν πράσινο εάν η Δημοτική Αρχή Νικηταρά δεν το είχε βάλει πρώτο στόχο να υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση, αυτή την πράξη, αυτό το κοινωνικό έργο προς την νεολαία του νησιού και προς τα αθλητικά σωματεία. Η μέρα σήμερα είναι συγκινητική και είπα και στο Γιώργο ότι χθες το βράδυ είδα στον ύπνο μου το Χάρη. Αλλά το να λέμε λόγια δεν. Γυρίστε την κάμερα να δείτε αυτό το πράγμα. Αυτό αρκεί, μου αρκεί. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δήμαρχε, πράσινο πλέον το παλαιό Ανταγόρας. Και είμαστε εδώ για ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με μεγάλη έτσι, συναισθηματική αξία. Πείτε μας λίγα λόγια. Πριν πούμε για αυτό το παιχνίδι που έχει γίνει πλέον ο θεσμός, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους συμπατριώτες μας. Καλές, χαρούμενες γιορτές, με υγεία, πίστη στις δυνάμεις μας και αισιοδοξία. Και επειδή είπα πίστη στις δυνάμεις μας, θα ανατρέξω λίγο πίσω στον χρόνο, το 2019, λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, όταν βρεθήκαμε εδώ στο ξερό έως τότε γήπεδο και είπαμε ότι αυτό το γήπεδο επιτέλους θα πρασινίσει. Ένα αίτημα δεκαετιών, χιλιάδων ανθρώπων που πέρασαν από εδώ, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στον στίβο, είτε παραγόντων που αγάπησαν, που πόνεσαν αυτόν τον χώρο, που δέθηκαν μαζί τους συναισθηματικά. Το είπαμε και το κάναμε. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι εργασίες και είναι ένα γήπεδο που παραδίδεται όχι μόνο ως πράσινο πλέον στην αθλητική κοινότητα του νησιού, αλλά παραδίδεται κυρίως στην τοπική κοινωνία. Βλέπετε ότι δώσαμε την δυνατότητα στους συμπατριώτες μας, περνώντας από τον δρόμο της Αρτεμισίας, να βλέπουν μέσα σε αυτό το γήπεδο. Θυμάστε ότι παλιά ήταν προσπέλαστο οπτικά. Τώρα θέλουμε να του δώσουμε μία άλλη διάσταση που έχει να κάνει με το ότι αυτό είναι και δικό τους. Ανήκει και σε αυτούς που μπορεί να μην αθλούνται, αλλά βλέπουν τα δρόμενα τα αθλητικά και συμμετέχουν εμέσως σε αυτά. Θα είναι ένα στολίδι όταν σε 2 μήνες περίπου θα παραδοθεί εντελώς στην αθλητική οικογένεια του νησιού και θα παραδοθεί και στους συμπατριώτες μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό, στην Αντιδήμαρχο, στον πρόεδρο του ΔΟΠΑΒΣ, στα στελέχη του ΔΟΠΑΒΣ, σε όλους τους ανθρώπους, στους νεαρούς που συνέτρεξαν από την πρώτη στιγμή και έχουν βάλει τη δική τους σφραγίδα και το δικό τους λιθαράκι και βρίσκονται και σήμερα μαζί μας. Νομίζω ότι αυτό δίνει και το στίγμα και δείχνει και την κατεύθυνση και το στόχο. Ενότητα της κοινωνίας, μαζί δίνουμε τα χέρια και μαζί προχωρούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν θα εκτελέσετε το καθιερωμένο πέναλτι που κάνετε κάθε φορά? Θα το δούμε. Θα το δούμε. Αν και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ήταν λίγο βαρύ, θα προσπαθήσουμε. Καταρχήν, χρόνια καλά και ευλογημένα. Βρισκόμαστε σε έναν αθλητικό χώρο που αναγεννήθηκε και πραγματικά ο χώρος του αθλητισμού είναι αυτός που μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία για να ταινίζουμε το μέλλον έτσι με δύναμη και με ενότητα. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε, ότι όταν υλοποιείται μια δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, ουσιαστικά ξαναχτίζεται και η σχέση αιρετών, στελεχών και δημοτών και της νεολαίας μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να νιώσει ξανά δίπλα του τη Δημοτική Αρχή, να ξαναποκτήσει αυτή την εμπιστοσύνη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ότι οι άνθρωποι που υπηρετούν την τοπική αυτή
διοίκηση όταν εξαγγέλουν κάτι, δεσμεύονται και το υλοποιούν. Δεν μένει στα λόγια, δεν μένει στα συρτάρια. Και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές, αλλά και στις ακαδημίες όλων των ομάδων που ήρθανε και κάθε χρόνο αναβιώνουν αυτόν τον θεσμό του αγώνα. Τον αναβιώνανε και τα προηγούμενα χρόνια και οι δημοτικές αρχές απουσίαζαν. Ήρθε η ώρα λοιπόν που εμείς είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, πιστέψαμε στο όνειρό τους, πιστέψαμε στο όραμά τους και το κάναμε πράξη. Έτσι ξεκινήσαμε και έτσι θα προχωράμε και στο μέλλον. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, να είμαστε καλά, με υγεία και οι αθλητές μας πραγματικά να προοδεύουν, να έχουν καλές επιτυχίες και το γήπεδό μας αυτό να είναι ζωντανό για πολλά πολλά χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα και θα χαρώ πάρα πολύ όταν τελειώσει και το έργο. Θέλουμε να κάνουμε σωστές δουλειές. Βλέπετε πως αγκάλιασε ο κόσμος και έχει έρθει στις εξέδρες του παλιού στάδιου Ανταγόρας, που μόνο παλιό δεν θα είναι πλέον. Θα είναι το καλύτερο και θεωρώ θα είναι το στολίδι του νησιού. Θέλω να σας πω ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και ο τείχος επί της οδό Αρτεμισίας με τα καθίσματα και όλα όσα προβλέπονται. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι λαμβάνω την αγάπη του κόσμου, των παλέμαχων ποδοσφαιριστών και όλη τη νεολαία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συντέλεσαν ώστε το έργο να ξεκολλήσει και να πάρει σάρκα και ωστά αυτό το όνειρο. Τα παιδιά που από την πρώτη στιγμή μάχονταν, ο Παναγιώτης και η ομάδα του, καθημερινά μας πιέζαν με την καλή έννοια να ολοκληρωθεί το έργο. Το Δήμαρχο, τον κ. Θεοδόση Νικηδρά, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Του συνεργάτες μου, τον Πάμε τον Αυροζίδη, αντιδήμαρχο της Εύη τη Βλάχου και όλη τη Δημοτική Αρχή που βοηθούν με το λιθαράκι τους καθημερινά και όχι σε κάθε αγώνες, γιατί εμείς τους αγώνες τους δίνουμε στα γραφεία, με τις μελέτες, με τους υπαλλήλους, με το χρόνο. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους ποδοσφαιριστές και σε όσους παρευρίσκονται εδώ χρόνια πολλά με υγεία. Μεγάλη μας χαρά, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Είχαμε το άγχος για το έργο αυτό. Είχαμε το άγχος ως νέοι άνθρωποι, ως άνθρωποι του αθλητισμού που ασχοληθήκαμε με τα κοινά, όπως και εσύ, Κλεοπάτρα, ήσουν στην δική μας ομάδα. Είχαμε το άγχος αν το έργο θα προλάβει να ολοκληρωθεί, αν θα καταφέρουμε τελικά να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο στο παρελθόν είχε πολλές τρικλοποδιές και πολλές αναποδιές. Το έργο όμως ολοκληρώθηκε, το γήπεδο πρασίνησε, η αθλητική κοινότητα και γενικότερα η τοπική κοινωνία το αγκαλιάζει και αυτό αποδεικνύεται σήμερα με τη δυναμική παρουσία που δίνουν εδώ. Η χαρά είναι μεγάλη. Εύχομαι εδώ μέσα τα παιδιά μας να υδρώσουν, τα παιδιά μας να γαλουχηθούν ως καλύτεροι αθλητές και ως καλύτεροι άνθρωποι και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έρθει.